είναι σε εξέλιξη αυτό το κύμα κακοκαιρίας που απασχολεί κυρίως περιοχές προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας, περιοχές δηλαδή που βλέπουν μέσα στο Αιγαίο. Έχουμε χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα και η Κρήτη δέχεται χιονοπτώσεις, ορεινές ή μειωρινές περιοχές. Λίγο πιο βόρεια βλέπουμε ακόμα πιο χαμηλά υψόμετρα σε ό,τι αφορά τις χιονοπτώσεις. Για παράδειγμα, στην Εύβοια έχει πέσει μεγάλος όγκος χιονιού, όπως επίσης και εδώ στην Αττική, στα πιο βόρεια τμήματα, θα λέγαμε, της Αττικής, έχουμε και εδώ επίσης μεγάλο όγκο χιονιού. Χιονίζει σε αρκετές περιοχές, είναι πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες. Στον αντίποδα, βέβαια, προς τα δυτικά και βόρεια, ο καιρός είναι αρκετά καλός. Έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά, όμως, το κρύο είναι καθολικό για όλη τη χώρα μας. Αφορά λοιπόν όλη τη χώρα και βλέπετε ότι οι θερμοκρασίες είναι και πολύ χαμηλές. Ιδιαίτερα προς τη βορειοδυτική Ελλάδα έχουμε και συνθήκες ολικού παγετού. Κύριε Μαρουσάκη, η Εύβοια και η Στερεά Ελλάδα ήταν οι περιοχές της χώρας που δέχθηκαν το μεγαλύτερο χτύπημα ή επηρεάστηκαν πολύ περισσότερο από την Μπάρμπαρα. Ακριβώς. Είναι λοιπόν περιοχές προς την Ανατολική Στερεά, την Αττικοβιωτία, την Εύβοια και προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Εκεί εκτονώνεται τώρα αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Σιγά-σιγά έχουμε και εκεί δηλαδή αρκετά φαινόμενα. Θα δούμε τώρα και τις επόμενες ημέρες, γιατί αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον, για να μιλήσουμε έτσι για μια πιο ουσιαστική βελτίωση του καιρού. Και πάμε λοιπόν στα των επόμενων ημερών, όπου και πάλι θα επιμείνουν οι χιονοπτώσεις ή το χιονόνερο σε πολύ πολύ χαμηλά υψόμετρα για την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Βορειοανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Θα πάμε έτσι λοιπόν μέχρι και την Πέμπτη, καλύτερος ο καιρός στα δυτικά και βόρεια. Προσοχή και στους πολύ δυνατούς βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Προσεγγίζουν τα επίπεδα θυέλης. Θα παρουσιάσουν μια μικρή εξασθένηση μέσα στην ημέρα σήμερα. Θα επιμείνουν όμως οι βοριάδες και τις επόμενες ημέρες. Και το κρύο, όπως πάμε, θα είναι αρκετά έντονο, με ισχυρό παγετό τη νύχτα και το πρωί. Και βέβαια το μεσημέρι, που η υδράργυρος θα ανεβαίνει πάνω από τους 7-9 βαθμούς στα πιο νότια νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Άντε, ας πούμε, να βρούμε 10-12 βαθμούς Κελσίου περίπου. Δεν φαίνεται να πηγαίνει παραπάνω και εκεί η θερμοκρασία. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά-σιγά τα φαινόμενα να περιορίζονται προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Και το Σάββατο θα έχουμε κάποια λίγα φαινόμενα και να πάμε πλέον σε μια ουσιαστική βελτίωση του καιρού, με το κρύο όμως να παραμένει αρκετά έντονο καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Όταν λέμε περιορίζονται τα φαινόμενα Κυκλάδες Κρήτη από την Πέμπτη και μετά, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν τι δηλαδή, κύριε Μαρουσάκη? Ότι εκτός από το κρύο θα έχουμε τους ανέμους, θα έχουμε χιόνι ακόμα και σε πιο χαμηλό υψόμετρο. Ακριβώς. Για βροχής, γιατί μιλάμε? Φαίνεται λοιπόν ότι όταν λέμε τα φαινόμενα να περιορίζονται, εννοούμε δηλαδή αυτές οι χιονοπτώσεις ή το χιονόνερο και οι τοπικές βροχές στα πιο έτσι χαμηλά υψόμετρα θα περιοριστούν από το ύψος των Κυκλάδων και πιο νότια. Δηλαδή Κυκλάδες και Κρήτη, με την Κρήτη βέβαια περισσότερο στον κλειό αυτών των φαινομένων. Θα είναι βέβαια πιο ήπια, μικρότερη ένταση και διάρκεια. Και από εκεί και μετά θα μιλάμε για βελτίωση του καιρού και σε αυτές και τις περιοχές προς το Σάββατο και την Κυριακή. Έως λοιπόν και την Παρασκευή και λίγο βελτίωση από το Σαββατοκύριακο. Περιμένατε αυτό το μέγεθος της έντασης των φαινομένων? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα στο τοπικό επίπεδο πάντα υπάρχουν αποκλίσεις. Για την περιοχή της Αττικής, στα βόρεια τμήματα έχει πάει αρκετά καλά η πρόνοση. Λίγο πιο κεντρικά βέβαια φαίνεται ότι οι χιονοπτώσεις δεν έχουν καταφέρει τουλάχιστον μέχρι και τώρα να επαληθεύσουν τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Ακόμη βέβαια η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρώσει τη δράση. Θα δούμε και σήμερα, αλλά μέχρι και την Πέμπτη, τι αναμένεται να αφήσει πίσω της αυτή η κακοκαιρία. Γιατί όταν αυτά τα κύματα κακοκαιρίας που είναι αρκετά έντονα αλληλεπιδρούν με το έντονο ανάγλυφο της χώρας μας, δημιουργούνται αλληλεπιδράσεις έτσι έντονες, οι οποίες δύσκολα προβλέπονται από τα μετεωρολογικά μοντέλα. Βγαίνουν δηλαδή κάποιες διαταραχές, τις οποίες δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε και είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο μας μεταβάλλουν, ας πούμε, τις προγνώσεις. Κάτι το οποίο έγινε και απόψε και στη νύχτα που προηγήθηκε, όπου είδαμε μια διαταραχή να σχηματίζεται στην περιοχή της Πελοποννήσου, έβαλε λίγο πιο έξω σε ό,τι αφορά την ένταση την περιοχή της Αττικής. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε χιονοπτώσεις προς την Βορειοανατολική Πελοπόννησο πιο έντονες από ό,τι αρχικά βέβαια περιμέναμε. Είναι κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις, τις οποίες βέβαια τις λαμβάνουμε υπόψη μας, καθώς βλέπουμε πώς αλληλεπιδρά η κακοκαιρία με την τοπογραφία της χώρας μας. Η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα τον χρειαζόμαστε, ίσως να μας ξάφνιασε πολύ περισσότερο, γιατί είμαστε σε άλλου είδους καιρικές συνθήκες, κυρίως εδώ στην Κρήτη. Ξαφνικά βρεθήκαμε μέσα στο χιονιά, κύριε Μαρουσάκη. Δηλαδή, ακριβώς. Μιλούσαμε, αν θυμάστε, 21-22-23 βαθμούς. Είχαμε 20 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Έτσι. Ξαφνικά βρεθήκαμε στον ολικό παγετό της Βορειοανατολική Ελλάδα, για παράδειγμα.
στα πολλά χιόνια στα Ανατολικά. Δεν μου λέτε, ο χειμώνας θα εξακολουθήσει να κάνει την παρουσία του αισθητή για το υπόλοιπο του μήνα, ή γυρίζουμε πάλι σε ανοιξιάτικες ή φθινοπορεινές συνθήκες ή σε καιρό 2 ή 3 ταχυτήτων ή 2 ή 3 εποχών, όπως λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες? Φαίνεται ότι ο χειμώνας θα επιμείνει, βέβαια με μικρότερη ένταση. Δεν νομίζω ότι θα δούμε και πάλι ένα τόσο έντονο ψυχρό κύμα να κατεβαίνει προς τη χώρα μας. Θα έχουμε βέβαια ψυχρά κύματα, ψυχρές αέριες μάζες να μας έρχονται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Αλλά συνήθως μετά από μια τόσο ισχυρή κακοκαιρία, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται και προγνωστικά, άρα ότι κάποιες είπαμε περιοχές εμφάνισαν κάποιες αποκλίσεις ό,τι αφορά τα φαινόμενα των χιονοπτώσεων. Αλλά σαν κακοκαιρία στην ένταση αυτής της ψυχρής εισβολής, είναι δύσκολο να το δούμε άμεσα, μέχρι δηλαδή και τις επόμενες μέρες, μετά δηλαδή και την Κυριακή. Ο καιρός θα κάνει έτσι με ένα διάλειμμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπου θα βλέπουμε πιο ήπια έτσι την έκφραση του χειμώνα. Παρ' όλα αυτά όμως θα επιμείνουμε σε χειμωνιάτικες έτσι καιρικές καταστάσεις. Είναι αυτό που μας χρειάζεται, τουλάχιστον όταν έχουμε και θέματα λειψιδρίας στην Κρήτη και όταν πραγματικά κάνουμε σταυρό για να γεμίσουν και οι ταμιευτήρες νερού. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρουσάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Να είστε καλά.